Καλησπέρα σας φίλοι μου. Εδώ θα σας δείξω τι ακριβώς κάνω για να προετοιμάσω το φύλλο για την πορτοκαλόπιτα. Έχω πάρει μία συσκευασία φύλλο κρούστας, το οποίο πρέπει να ξεράνω για να μπορέσω μετά να φτιάξω την πορτοκαλόπιτα. Μπορείτε να βγάλετε, να ξεχωρίσετε το κάθε φύλλο, να το αφήσετε να ξεραθεί. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι αυτός που κάνω εγώ. Κόβω όλη τη συσκευασία έτσι όπως είναι. Το ρολό το κόβω σε δόσεις, σε λωρίδες, τις οποίες ξεχωρίζω και τις βάζω πάνω στο ή στο τραπέζι. Αν δεν βιάζεστε, μπορείτε να το αφήσετε σε μία επιφάνεια μεγάλη, λοιπόν έτσι να το ξεχωρίσετε όπως το βλέπετε στην οθόνη, ή αν βιάζεστε πολύ μπορείτε με δόσεις να το βάζετε στο ταψί και να το ψήνετε στο προθερμασμένο στους 100 βαθμούς φούρνο, το οποίο κάθε φορά θα ανοίγετε και θα βλέπετε αν έχουν ξεραθεί ή όχι. Αν έχουν ξεραθεί, το αποσύρουμε και βάζουμε την επόμενη δόση. Αφού έχει ξεραθεί η πρώτη δόση, το βάζω σε μία λεκάνη μεγάλη και ετοιμάζω το επόμενο ταψί με τα φύλλα που ακόμα είναι ομά για να βάλω την επόμενη δόση. Αυτά που έχουν ξεραθεί, το σπάμε με τα χέρια με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε, για να έχουμε μικρά κομματάκια. Το δουλεύω με τα δάχτυλα και βλέπετε στην οθόνη σιγά σιγά πως γίνονται πολύ ψηλά και θα μοιάζουν με τραχανά ή με τραχανά ή με χυλοπίτες ή ψηλές που είναι μικρές.
έχω ολοκληρώσει πλέον με όλα τα φύλλα και θα το αφήσω στην άκρη για να ξεκινήσω να φτιάχνω το σιρόπι, το οποίο το σιρόπι θα το ζυγίσω, όχι θα το ζυγίσω το σιρόπι, θα το ζυγίσω το νερό, είναι 400 γραμμάρια νερό, και 400 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική. Και επίσης θα προσθέσω θα τρίψω το πορτοκάλι, μόνο το κίτρινο μέρος, το πορτοκαλί μέρος μάλλον, ξύσμα από ένα πορτοκάλι μεγαλούτσικο. Το ξύσμα μέσα στο νερό με ζάχαρη, βάζω να βράσει στο μάτι και θα βάλω ένα ξυλάκι κανέλας. Εγώ έχω κανέλα και ελάνης. Και από τη στιγμή που παίρνει τη βράση το νερό μας, το σιρόπι μας, μετράμε 4 λεπτά για να πήξει λίγο το σιρόπι μας και είναι έτοιμο το σιρόπι μετά από 4 λεπτά από την ώρα της βράσης. Το αποσύρω και το αφήνω να κρυώσει εντελώς. Καλημέρα, καλημέρα σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο Melody of Taste with Albina Pardalo και Λίτσα Μασκότ και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω η υγεία σας είναι πολύ καλά. Τι μπορούμε να κάνουμε στην κουζίνα, την κάνουμε όταν έρχεστε σε μένα. Όλο και κάτι σας φτιάχνω, να σας παρασύρω λοιπόν για να φτιάχνουμε ωραία πράγματα. Το θέμα είναι ότι όλα τα ωραία είναι και... Λοιπόν, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί παίρνουμε κιλάκια, αλλά... Θα φτιάξουμε σήμερα πορτοκαλόπιτα, νηστίσιμη, φίνα και εδώ θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Μαρία, Μαρία Μακούς, λοιπόν, η οποία μου έχει φέρει τα πορτοκάλια από τον κήπο τους Αράδιστα, οπότε μου έχει φέρει μια σακούλα, λέω τι να το κάνω. Εν τω μεταξύ μου είπε ο ιατρός να μην πίνω χυμούς και λέω και τι θα το κάνω αυτό. Α, ωραία, θα φτιάξουμε πορτοκαλόπιτα. Λοιπόν, το μαλλί μου βλέπετε πως είναι, είναι αρχίζει, εντάξει μια χαρά. Έβαλα και ποδιά σήμερα για να μην λεωρωθώ γιατί το βράδυ έχω τραπέζι. Λοιπόν, και τι θα χρειαστούμε για την πορτοκαλόπιτα. Καταρχήν, θα χρειαστούμε φύλλο κρούστας, μία συσκευασία 450 κιλό, τέλος πάντων, το οποίο πρέπει να το ξηράνουμε. Λοιπόν, να στεγνώσει, όχι, να ξεραθεί, να ξεραθεί. Να ξεραθεί, λέει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν θέλουμε γρήγορα,
Θα το φτιάξουμε στο φούρνο, σιγά σιγά θα το κόψουμε λωρίδες, θα το έχετε. Έχω τραβήξει πλάνα γιατί τα έχω ετοιμάσει το πρωί αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο γλυκό, εάν θα το προετοιμάσετε δύο πράγματα, δηλαδή τα φύλλα και το σιρόπι. Τελείωσα. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα, ούτε 5 λεπτά δεν θα σας πάρει. Και το ψήσιμο που θέλει, 40-45 λεπτά, 50. Λοιπόν, τελείωσα. Αυτό είναι. Και είναι πεντανόστιμο εννοείται. Λοιπόν, τι έκανα εγώ. Πήρα μία συσκευασία, τα είχα κόψει λωρίδες, τα είχα βάλει να ξεραθούν τα μισά στο τραπέζι, ανοιχτά, και τα άλλα μισά στους 100 βαθμούς στο φούρνο, στους 100, όχι για πολύ, μέχρι να γίνουν ξηρά. Λοιπόν, τα ετοίμασα αυτό, έχω ένα, άφησα δηλαδή μία δόση για να σας δείξω πώς το κάνω εγώ, λωρίδες, αλλά έχετε και το βίντεο που δείχνω πώς το κόβω και εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα ραδιάσω εδώ. Εδώ έχω τα υπόλοιπα, τα οποία έχω σπάσει με τα χέρια. Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτό. Αυτή είναι η προετοιμασία, δηλαδή αν αυτό έχουμε έτοιμο, μετά είναι θέμα τσάκα τσάκα. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ. Ωραιότατα, λοιπόν. Και... Λοιπόν, και φυσικά και το... το σιρόπι μας, το οποίο το σιρόπι έχω φτιάξει και το έχω βάλει στο ψυγείο για να είναι κρύο. Ξέρουμε, όταν είναι σιροπιαστά, ένα από τα δύο, ή το γλυκό ή το σιρόπι, πρέπει να είναι κρύο, το άλλο είναι ζεστό. Το ξέρουμε πολύ καλά. Είμαστε έξυπνα κορίτσια και νοικοκύρες καλές. Λοιπόν, αυτό φτιάξαμε και βάζω στην άκρη. Τα υπόλοιπα είναι τα υλικά μας. Ποια είναι τα υλικά μας? Καταρχήν θα έχουμε ένα μπολ μεγάλο και αυγοδάρτη. Λοιπόν, σύρμα. Τέλος πάντων, και θα έχουμε 300 γραμμάρια ηλιέλαιο, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική λευκή, 300 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, 200 γραμμάρια γιαούρτι, όποιο σας αρέσει. Εγώ έχω βάλει 2%, εσείς μπορείτε πλήρες να βάλετε όπως σας αρέσει, αλλά καλό είναι να κόβουμε λίγο τις θερμίδες. Λοιπόν, ξύσμα πορτοκαλιού από 1,5 πορτοκάλι και 20 γραμμάρια baking powder. Αυτά. Και ένα ταψί, το οποίο η διάστασή του να είναι 30x20. Αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο, λίγο κάποιος πόντος, που σημαίνει ότι θα είναι λιγάκι πιο λεπτό. Το οποίο θα περάσω εγώ με πινέλο, με λαδάκι λίγο. Τελείωσε. Και ο φούρνος μας. Και ας ξεκινήσουμε. Και ξεκινάμε την παρασκευή της πίτας μας. Βάζω λίγο λαδάκι, το περνάω όλο το σκεύος με πινελάκι να πάει παντού, αν και δεν έχει θέμα γιατί θα σιροπιαστεί, οπότε και να κολλήσει λίγο σε κάποιο σημείο θα ξεκολλήσει με το σιρόπι μετά. Έτσι, λοιπόν, έτοιμο. Και ξεκινάω. Μέσα στο σκεύος βάζω τη ζάχαρη και το λάδι και αρχίζω και ανακατεύω για να διαλυθεί λίγο η ζάχαρη. Τώρα, αν θέλετε να το χτυπήσετε με μίξερ, χτυπάτε, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο βάζω το γιαούρτι. Και το ξύσμα.
αφού θα το διαλύσω το γιαούρτι για να ομογενοποιηθεί με τα υπόλοιπα υλικά, αχ τι άρωμα, παιδιά. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο βάζω το χυμό. Βανίλια. Εγώ βάζω extract, εσείς μπορείτε να βάλετε 2 βανίλιες σκόνη. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζω και baking. Και αφού το έχουμε ανακατέψει, αποσύρουμε το αυγοδάρτι. Και αρχίζουμε σιγά σιγά, προσθέτουμε το φύλλο που έχουμε σπάσει και έχουμε κάνει μικρά κομματάκια. Αχ, τι ωραίο που κάνει, τι ωραίο ήχο έχει. Βλέπετε πόσο γρήγορο είναι. Βάζουμε το υπόλοιπο όλο. Ανακατεύουμε καλά για να πάει ο χυμός, δηλαδή το μείγμα μας που έχουμε φτιάξει, για να μην μένουν στεγνά τα κομματάκια πουθενά. Ο φούρνος μας προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς σε αντιστάσεις και στους 160 με αέρα, αλλά συνιστώ να το ψήσουμε σε αντιστάσεις στους 180 αργά. Λοιπόν, είναι έτοιμο το μείγμα μας, βλέπετε πως είναι, και τώρα θα το βάλουμε μέσα στο ταψί. Αχ, τι πολύ μυρωδάτο. Είπαμε ότι το ταψί μπορεί να είναι, πρέπει να είναι για αυτή την ποσότητα υλικών, πρέπει να είναι 30 επί 20. Εμένα είναι 33 επί 23. Λοιπόν, που σημαίνει ότι η πίτα η δική μου θα είναι λίγο πιο λεπτή, για ελάχιστο. Λοιπόν, έχουμε βάλει, βλέπετε πως είναι, ένα χαρτάκι περνάμε εδώ στις άκρες για να μην καεί, και ειδικά αν το φτιάχνουμε σε ένα ταψί όπως είναι αυτό, κεραμικό,
και μπορείς να το σερβίρεις και έτσι, να το βάλεις στο τραπέζι. Αυτός είναι ο σκοπός για τέτοια σκεύη που είναι κεραμικά και όμορφα κτλ. Είναι για να μην βγάζουμε από κάτω, για να μην το βγάζουμε από μέσα. Δηλαδή να το σερβίρουμε όπως είναι, να το σιροπιάσουμε και να το βάλουμε στο τραπέζι, να το κόψουμε και να το βάλουμε στο τραπέζι. Λοιπόν, στους 180 στις αντιστάσεις για 45 με 50 λεπτά. Καλή μας επιτυχία! Αυτή η ομορφιά φτιάξαμε, λοιπόν βλέπετε έτσι, και τώρα όσο είναι ζεστό θα αρχίζουμε να το περνάμε σιρόπι. Λοιπόν, σιγά σιγά το σιρόπι έτσι, το τραβάει τέλεια. Εγώ πίσω, βλέπετε, ψήνω και κρέπες. Έχει τραβήξει όλο το σιρόπι και για να σας δείξω ότι έχει τραβήξει, λοιπόν, τελευταίο έχω βάλει. Και το αφήνουμε λίγο να κρυώσει και μετά θα το κόψουμε κομματάκι. Λοιπόν, θα το κόψουμε τώρα ένα κομματάκι. Ένα μικρό. Επικίνδυνο γιατί είναι ζεστό πολύ και το έχω κόψει μικρά κομματάκια. Λοιπόν, σας το φέρνω πιο κοντά. Βλέπετε πόσο σιροπιασμένο είναι. Λοιπόν, το βάζω εδώ. Και σας ευχαριστώ που ήσασταν με το Melody of Taste with Albina, Παρδάλο και Λίτσα Μασκότ. Κάντε εγγραφή αν σας αρέσει το κανάλι. Πατήστε μου like αν σας αρέσει η συνταγή. Πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο και προωθήστε τα στους φίλους σας και μπορείτε να το ανεβάσετε και στο Facebook αν θέλετε. Λοιπόν, αν θα φτιάξετε, κάντε μου tag ότι το φτιάξατε για να ξέρω ποια κυρία το φτιάξα και αν της άρεσε η συνταγή. Εγώ μέχρι την επόμενη φορά σας φιλώ πολύ, φιλάκια πολλά. Έχω πάει να ψωνίσω λίγο, θα σας δείξω, κυρίως θέλω να σας δείξω εδώ. Έχω πάρει σε ένα μαγαζί πρεοπολείο, είχε προσφορά 3 μικρά κοτόπουλα, μικρά, είναι από 1 κιλό περίπου, όχι 1,5 κιλό. Τόσο μικρά, βλέπετε, δεν είναι εντελώς μικρά, 1,5 κιλό πρέπει να είναι, λοιπόν. Και το έχει 3 κοτόπουλα, 10 ευρώ. Λοιπόν, και το μαγαζί αυτό βρίσκεται, όποιος είναι στα Πατήσια, να πάτε να πάρετε, γιατί είναι πολύ οικονομικό, θα βάλετε στην κατάψυξη και έχετε με 10 ευρώ 3 κοτόπουλα μικρά. Λοιπόν, το μαγαζί βρίσκεται στην
στα Πατήσια στον Άγιο Λουκά, κρεοπολείο Άριστο λέγεται. Λοιπόν, είναι πατησίων πόσο, δεν γράφει, α ναι, πατησίων 298, έτσι. Λοιπόν, και πήρα εκεί 3 κοτόπουλα με 10 ευρώ, πήρα επίσης γύρω στα 600 γραμμάρια ανάμεικτο κιμά, το οποίο μου κόστησε 3,90, 4 ευρώ δηλαδή, αρκετά καλό, τα κομμάτια ήταν πολύ άπαχα, βλέπετε, είναι πάρα πολύ καλό το κιμά. Και επίσης πήρα, εντάξει, τα σηκωτάκια, ξέρετε, παίρνω σηκωτάκια πουλών για το σκυλάκι μου. Λοιπόν, και για όλα αυτά, και το λάδι, παρεπιπτόντως το ηλιέλαιο, το έχει, πόσο το έχει το ηλιέλαιο, μισό λεπτό, 3 ευρώ. 3 ευρώ. Και τα σηκωτάκια πουλών που πήρε μισό κιλό έχει 82 λεπτά. Οπότε όποιος είναι στα Πατήσια, ξέρω εγώ, ή άνω Πατήσια ή κάτω Πατήσια, λοιπόν μην βαρεθείτε να έρθετε λίγο στο μαγαζί να τα πάρετε, γιατί αυτά είναι εικόνικα, γι' αυτό και σας δείχνω αυτό. Μήπως και κάποιος θα το αγοράσει. Έχουμε λίγο φασαρία, γιατί είναι στο προάβλιο εδώ κάτω από το σπίτι, είναι ένα δημοτικό που έχει σήμερα πάρτι καρναβάλι. Λοιπόν, αποκριάτικο πάρτι. Και πήγα επίσης στο ρώσικο μαγαζί και πήρα τη σμετάνα, δηλαδή sour cream, πήρα ζαχαρούχο γάλα, ρώσικο, και αυγά. Από εκεί και πλήρωσα 7 ευρώ και 45 λεπτά. Λοιπόν, και επίσης πάμε σούπερ μάρκετ, ο Μασούτης. Πήρα πλάνε για υγρό για τα πιάτα, αυτά τα μπλοκ που βάζω μέσα στο καζανάκι, και είναι πάρα πολύ οικονομικό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που έχω εξερευνήσει. Είναι το πιο οικονομικό του Mr. Grand και έχει, παρακαλώ, 1 ευρώ και μισό λεπτό. Ένα και 64. Στα άλλα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ακόμα και στο Σκλαβενίτη, έχει νομίζω κοντά 2 ευρώ, στο Lidl το ίδιο, απλά στο Lidl με 2 ευρώ έχει 4 μπλοκ, τα οποία είναι στρογγυλά, όμως, κοιτάξτε να δείτε, δεν κρατάνε πολύ εκείνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό εξαρτάται πόσες φορές το αδειάζει στο καζανάκι. Λοιπόν, πήρα αυτό, πήρα το γάλα του Μασούτη, το Mr. Grand. Πήρα δύο συσκευασίες από 100 γραμμάρια ταραμά κόκκινο, θέλω να φτιάξω για να το πάρει ο γιος μου στο σπίτι ο Μεχάλος, και σε μία φίλη μου θα φτιάξω. Ο καφές του Mr. Grand επίσης είναι οικονομικός, τον προτιμώ τελευταίο λόγω των χρημάτων, έτσι, ότι είναι σχετικά, συγκριτικά με τα άλλα, είναι πιο οικονομικός. Επίσης είχε μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Λοιπόν, οι γίγαντες, οι οποίοι είναι γίγαντες, δεν είναι πρεσπών, αλλά είναι καστοριάς. Λοιπόν, και το είχε σε πάρα πολύ καλή τιμή, από 5 ευρώ που έχει η συσκευασία 500 γραμμαρίων, το είχε φασόλα γίγαντες από 5 ευρώ, λοιπόν, το είχε μείον 1,54. Που σημαίνει 4, 3 ευρώ και κάτι είχε αυτό. Είναι πάρα πολύ καλά. Βλέπετε πόσο άσπρα είναι και ωραία. Λοιπόν, θα φτιάξω για το κανάλι, θα το δείτε πώς το φτιάχνω εγώ. Λοιπόν, επίσης πήρα φράουλα, όχι, φρούτα του δάσους, μια μαρμελάδα του Mr. Grand, την οποία έχω πάρει ξανά. Είναι πάρα πολύ ωραία και έχει μόνο 2,99 και είναι μισό κιλό εδώ, 680 γραμμάρια παρακαλώ, είναι πάρα πολύ καλή, το έχω ξαναπάρει.
νοστιμότατη, αρκετά, δεν είναι πάρα πολύ γλυκιά και είναι πολύ καλή, τέλος πάντων. Λοιπόν, πήρα ένα λίγο σέλερι για τους γίγαντες, μαϊντανός, λίγα κρεμμύδια έχω εγώ συμπλήρωμα, πήρα πατάτες και μανταρίνια που επίσης τα πήρα προχθές και ήταν πάρα πολύ γλυκά, ωραία, και φυσικά πήρα και τα σκεύη τροφίμων για του Μασούτη, που τα τρία κομμάτια που είναι στη συσκευασία είχαν μία προσφορά και από 2,20 ήτανε 1,80 κάτι. Λοιπόν, πήρα δύο, γιατί τώρα θα αρχίσει, ξέρεις, λίγο στο ιό μου το ένα, λίγο στο άλλο, και αυτά χρειάζομαι. Αυτά είναι τα ψώνια μου και πλήρωσα με κάρτα του Μασούτη. Στο Μασούτη πλήρωσα 19,22 €. Χωρίς την κάρτα ήταν 23 €. Λοιπόν, οπότε καταφέρετε. Εγώ σας τα λέω όχι για να σας δείχνω το τι αγοράζω, σας το λέω για να μήπως και βοηθήσω να παίρνετε πράγματα πιο οικονομικά για το σπίτι σας.